Ποια ομιλία θα... θα περιλάβει αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Βαρθαλίτης, ουσιαστικά στην εποχή μετά τη χημειοθεραπεία. Ουσιαστικά στην εποχή μετά τη χημειοθεραπεία και μετά την ακτινοβολία. Γνωρίζουμε πλέον ότι η μοριακή ταξινόμηση του γαστρικού καρκίνου ακολουθεί αυτήν την πορεία. Ουσιαστικά μιλάμε για τέσσερις διαφορετικές... Έχουμε ένα pointer. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και κάθε διαφορετικός υπότυπος έχει και διαφορετική πρόγνωση, όπως διαφορετική ηλικία έναρξης, και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση. Περίπου το 10% έχουν σχέση με λίμωξη από Epstein-Barr. Οι αλλοιώσεις οποίες βλέπουμε είναι ουσιαστικά μεταλλάξεις στο μονοπάτι του PI3K. Υπάρχει μεγάλη μεθυλίωση σε πολλούς επίτοπους του DNA και όπως επίσης υπάρχει μεγάλη ενδογενής υπερέκφραση σε γονίδια όπως το PD-L1 και 2, τα οποία τα γνωρίζουμε τελευταία ως δείκτες της ανοσοθεραπείας, όπως και το JAK2. Το JAK2, υπενθυμίζω, ένα γονίδιο το οποίο έχει ενοχοποιηθεί τελευταία σε αντίσταση στους αναστολής του άξονα PD-1 ως επίκτητος μηχανισμός αναστολής. Οι ασθενείς οποίοι έχουν MSI high μικροφορική αστάθεια έχουν πολύ μεγάλο ποσό φορτίου μεταλλάξεων, το tumor mutational burden. Συνέχεια είναι οι γενομικά σταθεροί όγκοι, οι οποίοι έχουν μεταλλάξεις του συστήματος κυρίως RAS-RAF, του άξονα MEC-ERK, και η τελευταία κατηγορία είναι οι χρωμοσωμικά ασταθείς. Η διαφορά αυτών των δύο στηρίζεται μόνο στο πόσα, στο τι ποσό μεταλλάξεων έχει ο κάθε υπότυπος. Οι όγκοι αυτοί έχουν συνήθως υπερέκφραση του HER2 και όπως επίσης παράγουν και περισσότερα ποσά αγκιογενετικών παραγόντων. Αν θέλουμε να δούμε πώς αυτοί οι όγκοι κατανέμονται με βάση την χωροταξικά, θα δούμε ότι οι όγκοι οι οποίοι είναι στη γάστρο-ισοφαγική συμβολή είναι περισσότερο χρωμοσωμικά ασταθείς, λιγότερο γενομικά σταθεροί, και το ποσό των Epstein-Barr και MSI είναι μικρότερο. Αντιθέτως, στο σώμα του στομάχου το ποσό αυτό αυξάνεται για να ξαναπέσει στο άντρο που το μεγαλύτερο ποσοστό των γενομικά σταθερών όγκων, στους οποίους αυτό περιλαμβάνεται η παλιά κυρίως ταξινόμηση, την οποία ονομάζαμε διαχύτου τύπου, λαμβάνει χώρα. Εδώ πάλι χωροταξικά μπορούμε να δούμε πού είναι η κύρια εντόπιση αναμοριακή κατηγοροποίηση. Αν θέλουμε πάλι, είπαμε να δούμε τον διάχυτο τύπο κατά την ταξινόμηση κατά Λορέν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο διάχυτος τύπος είναι κυρίως γενομικά σταθερός, όπως αναφέραμε πριν. Το φύλλο δεν παίζει ιδιαίτερη σημασία στη μοριακή ταξινόμηση. Οι άντρες έχουν πιο πολύ φορεία του Epstein-Barr. Αυτό ίσως έχει αυτήν την μπάρα την πηγαίνει πιο ψηλά. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε και τις διαφορετικές ηλικίες διάγνωσης, όπου οι γενομικά σταθεροί συνήθως φαίνονται σε μικρότερη ηλικία και είναι και η χειρότερη σαν πρόγνωση, ενώ αντιθέτως η νόσος, η οποία είναι μικροδορυφορική αστάθεια, που έχει και την καλύτερη πρόγνωση, είναι σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Αν θέλουμε να δούμε πού κατατάσσεται ο καρκίνος στομάχου με βάση το φορτίο μεταλλάξεων, δηλαδή πόσες μεταλλάξεις ανά μεγαβάση φέρει, αυτή είναι μια επικαιροποιημένη
έκδοση του The Tumor, The Cancer Genome Atlas του 2016. Είναι επικαιροποίηση της ταξινόμησης του Αλεξάνδροφ, που βλέπουμε ότι είναι στην πέμπτη θέση. Πάλι όμως υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των ασθενών, εξαρτάται με τον υπότυπο των οποίων ανήκουν. Πηγαίνοντας λοιπόν να δούμε ποιοι είναι πιθανοί στοχευτικοί, στοχεύσιμοι βιοδείκτες, θα βρούμε πρώτα την αγκιογένεση, το υψηλό φορτίο μεταλλάξεων, το οποίο μας δίνει καλύτερη πιθανότητα με την νοσοθεραπεία μας, και την υπερέκφραση ή την δημιουργία περισσότερων αντιγράφων γονιδίων του γονιδίου HER2. Ξεκινώντας από την αγκιογένεση, βλέπουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς αγκιογένεσης. Θα μείνουμε λίγο στο νιουροπύλινο αν και στους υποδοχείς του VEGF. Το VEGF, θυμίζω, είναι Vascular Endothelial Growth Factor. Υπάρχουν τέσσερις υπότυποι, ο κυριότερος είναι ο VEGF-α, τον οποίο και δεσμεύει από την κυκλοφορία του μπεβασίζουμα, από το Avastin. Και αυτό το οποίο θα αναφερθούμε και πιο κάτω είναι το δεύτερο φάρμακο που έχει κάποια αποτελέσματα, είναι το ramucirumab, το Cyramza, το οποίο είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα το οποίο δεσμεύει τον VEGFR2 μόνο, ο οποίος είναι ο κύριος υποδοχέας που έχει να κάνει σχέση με την δημιουργία ενδοθυλίου. Οι υπόλοιποι είναι για εγκυκλοπαιδική γνώση. Ξεκινώντας να δούμε αν το Avastin, το οποίο χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλούς καρκίνους, είχε αποτέλεσμα, η μεγαλύτερη μελέτη είναι η Avagast, η οποία τυχεοποίησε ασθενείς στην πρώτη γραμμή να πάρουν χημειοθεραπεία με cisplatin και φλουοροπυριμιδίνη, με πλασίμπο ή Avastin. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τελική ανάλυση της ολικής επιβίωσης δεν είχε κάποια ιδιαίτερη διαφορά, μη στατιστικά σημαντική. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ήταν ένας πληθυσμός ο οποίος ήταν από πολλές χώρες, από πολλές υπήρους, και γνωρίζουμε ότι κάθε τύπος race, κάθε ράτσα, ας πούμε, ανθρώπου, οι Ασιάτες έναντι των Λευκών, έναντι των Λατίνων, των Μαύρων, έχουν διαφορετικά μοριακά χαρακτηριστικά, έγινε μία υποανάλυση. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε μη ασιάτες πληθυσμούς η διαφορά αυτή ήταν όντως στατιστικά σημαντική, με μείωση ουσιαστικά του κινδύνου θανάτου από πρόοδο νόσου 33%. Επίσης, αυτό αφορούσε και ασθενείς οι οποίοι είχαν καταλωρέν νόσο, η οποία ήταν διαχή του τύπου ή εδραζόταν μακριά στο απότερο στομάχι. Παρ' όλα αυτά, όμως, το Avastin δεν πήρε έγκριση για τον καρκίνωμα του στομάχου. Κάποιοι βιοδείκτες οι οποίοι αναλύθηκαν και κυρίως η συγκέντρωση του VEGFA στον ορό, θυμίζω ότι το Avastin δεσμεύει συγκεκριμένα τον VEGFA από τον ορό, και η έκφραση της νιουροπύλινου αν, που όπως είπαμε είναι ένας ουσιαστικά μηχανισμός διαφυγής απέναντι στο μπλοκάρισμα του VEGFR2, προτάθηκαν σαν πιθανοί μηχανισμοί, σαν βιοδείκτες. Παρ' όλα αυτά όμως, το Avastin δεν πήρε τη θέση, όπως σε άλλους καρκίνους του πεπτικού και μη, τη θέση του στον καρκίνο του στομάχου. Πηγαίνοντας λοιπόν στο δεύτερο μόριο το οποίο είπαμε, το οποίο είναι το Cyramza, το Ramucirumab, έχουμε τη μελέτη Rainbow. Η μελέτη Rainbow τυχεοποίησε στη δεύτερη γραμμή ασθενείς να λάβουν πακλιταξέλη μαζί με Ramucirumab ή με πλασίμπο. Αυτό το οποίο ουσιαστικά βλέπουμε είναι ότι υπήρχε μια βελτίωση στη συνολική επιβίωση, τόσο συνολικά όσο και σε διαστήματα 6 και 12 μηνών. Τα αποτελέσματα λίγο οριακά στατιστικά κατά τη γνώμη μου. Η ανάλυση στο τέλος περιέλαβε και τους ασθενείς της μελέτης Ricard, που θα μιλήσω πιο κάτω, στους οποίους λάβανε ramucirumab από την τρίτη και μετά γραμμή versus placebo.
Και πάλι τα αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου, είναι οριακά στατιστικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, το φάρμακο πήρε έγκριση στη δεύτερη γραμμή και το μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πακλιταξέλη στη δεύτερη γραμμή. Εδώ βλέπετε τις διαφορές στην μέση επιβίωση, στο PFS και τις απαντήσεις και με την προσθήκη της REGARD. Και φτάνοντας στη μελέτη REGARD, όπως είπαμε, που ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει από 2 και πάνω γραμμές θεραπείες, δεν είχαμε πλέον τι άλλο να προτείνουμε και δοκίμασαν σκέτα τον αντιαγγειογενετικό παράγοντα έναντι του πλασίμπο. Βλέπουμε λοιπόν και εδώ την οριακά στατιστική διαφορά 0,473 και το φάρμακο πήρε και εδώ έγκριση ώστε να χορηγηθεί ως palliation σε ασθενείς που έχουν πολυθεραπευτεί. Το PFS, οι απαντήσεις, βλέπετε ακόμα και το πλασίμπο έχει το ίδιο response rate ακόμα με το ραμουσίρουμαπ. Αυτό το οποίο θεωρητικά προσφέρει είναι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της νόσου, το disease control rate, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο. Και βάσει εκεί πήρε και την έγκρισή του. Το φάρμακο λοιπόν μελετήθηκε όπως και το Αβάστιν στην πρώτη γραμμή, μαζί με την κλασική μας χημειοθεραπεία, συσπλάτιν με φλωριουρακύλη. Τα αποτελέσματα λοιπόν της μελέτης αυτής που ονομάστηκε Rainfall, η τελική ανάλυση της αποτελεσματικότητας, η οποία ανακοινώθηκε πέρυσι, δημοσιεύτηκε φέτος, βλέπουμε λοιπόν ότι με την ανάλυση των κέντρων τα οποία συμμετείχαν στη μελέτη, υπήρχε μία σημαντική στατιστική σημαντική διαφορά με περίπου 25% μείωση του κινδύνου. Παρ' όλα αυτά, όταν όμως έγινε από ανεξάρτητη αρχή η ανάλυση της μελέτης, αυτό καταρρίφθηκε και έτσι λοιπόν το φάρμακο δεν έχει καμία δεν προσέφερε κανένα πλεονέκτημα στη συνολική επιβίωση. Αντιθέτως, στο PFS βλέπουμε δεν έγινε από ανεξάρτητη αρχή, είναι μόνο από τους μελετητές, investigation review. Εκεί λοιπόν και στο PFS δεν υπάρχει κάποια βελτίωση και γι' αυτό το λόγο το φάρμακο δεν πήρε έγκριση, υποπληθυσμοί. Κάποια θεωρητικά αποτελέσματα τα οποία βρίσκουμε σε γυναίκες για το PFS εννοώ στον εντερικού τύπου, οι ταξινόμοι ήταν παλιά έναντι στον διάχυτο και σε ασθενείς που έχουν υπατικές μεταστάσεις. Στη συνολική επιβίωση όλα αυτά καταρρίφθηκαν πιθανώς ίσως εντερικού έναντι διάχυτου τύπου. Και ψάχνοντας για βιοδείκτες, προτάθηκαν οι συγκεντρώσεις αυτών των διαλυτών κλασμάτων του VEGF. Θυμίζω ότι το ραμουσίρουμαπ δεσμεύει τον υποδοχέα, όχι τον διαλυτό συνδέτη, άρα θεωρητικά εμποδίζει την πρόσδεση οποιοδήποτε από τους τρεις συνδέτες οι οποίοι συνδέονται στον VEGFR2. Όπως επίσης μελετήθηκαν και διαλυτοί υποδοχής, δηλαδή αν ας πούμε το κακό ηθεσκύτταρο εκρίνει διαλυτό υποδοχέα και έτσι δεσμεύει το φάρμακο και δεν το αφήνει να δράσει επί του καρκίνου. Όλα αυτά δεν δώσανε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα η μελέτη κηρύχθηκε ως αποτυχημένη και το λογοπαίγνιο ήταν πέρυσι ότι Rainfall doesn't always come before Rainbow. Θυμίζω Rainbow ήταν η μελέτη που πήρε στη δεύτερη γραμμή μαζί με την πακλιταξέλη που σας έδειξα πριν. Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν στην άνοσο θεραπεία μας. Αναφέρουμε πρώτα την μελέτη Keynote-059, η οποία δοκίμασε, ήταν μια μελέτη φάσης 2, η οποία είχε τρεις κόρτες. Εδώ η κόρτη 1, λοιπόν, η οποία είχε ασθενείς που είχαν λάβει από 2 τουλάχιστον πρώην γραμμές χημειοθεραπείας, έναντι κλασικής χημειοθεραπείας με πεμπρολίζουμαπ σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία. Και η τρίτη κόρτη είχε ασθενείς οι οποίοι ήταν PD-L1 θετικοί, δηλαδή είχαν ένα σκορ CPS, όπως το ονομάζουμε, τη συνδυαστική έκφραση σε ανοσολογικά ή κακοήθη κύτταρα, διά τον αριθμό των κακόηθων κυττάρων ως ποσοστό, να είναι τουλάχιστον ένα.
Όταν βγήκε αυτή η μελέτη, δεν είχε την έκβαση του PD-L1 σαν προαπαιτούμενο. Κατά τη διάρκεια όμως της πορείας της, επειδή είχαν βγει τα αποτελέσματα μιας προηγούμενης φάσης ένα β' μελέτης της Keynote-12, η οποία είχε δώσει αποτελέσματα με το πεμπρολίζουμαπ σε πολυθεραπευμένους ασθενείς, αλλά με έκφραση του PD-L1, έγινε amendment στη μελέτη και πλέον στην κόρτη ένατι αρχίσαν και τυχοχειοποιούνταν όλοι οι ασθενείς και οι υπόλοιπες δύο κόρτης ουσιαστικά εγκαταλείφθηκαν. Τα αποτελέσματα της κόρτης 1, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών, ουσιαστικά είναι παρόμοια. Συγγνώμη. Βλέπουμε ότι θετική, είπαμε με βάση το 1, είναι περίπου το 57% έναντι 42. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά. Επίσης, η εντόπιση, αν είναι γαστρικός ή γαστροεσοφαγική, ήταν περίπου ίδια. Και η απάντηση, η συνολική στο συνολικό πληθυσμό, με βάση τη χορήγηση του pembrolizumab, είπαμε ότι αρχικά οι ασθενείς, δηλαδή, οι οποίοι εισερχόταν στη μελέτη, δεν τυχιοποιούνταν με βάση την έκφραση του PD-L1, αλλά ήταν all comers. Μας έδωσε ένα ποσοστό ανταπόκριση 11,6% με μέσο διάστημα follow-up τους περίπου 6 μήνες. Το disease control rate ήταν περίπου λίγο πάνω από το διπλάσιο, 27%. Όταν λοιπόν αρχίσαμε και έγινε η ανάλυση να τυχιοποιούν οι ασθενείς, να βρίσκουμε την απάντησή τους και να την ορίζουμε με βάση την έκφραση του PD-L1, βλέπουμε ότι αυτοί που ήταν θετικοί είχαν 2,5 φορές περισσότερο απάντηση. Οι ασθενείς οι οποίοι ήταν η τρίτη γραμμή του θεραπεία έναντι αυτούς που είχαν λάβει ήδη 3 και ήταν η τέταρτη και παραπέρα, είχαν και αυτοί πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και αν συνδυάσουμε τις δυο αυτές παραμέτρους, ουσιαστικά έχουμε τριπλασιασμό της αποτελεσματικότητας του Keytruda. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε πώς είναι οι πληθυσμοί στην κάθε υποκατηγορία. Θυμίζω ότι ο συνολικός πληθυσμός της κόρτης ήταν 148 και 109, ουσιαστικά 257 ασθενείς. Εδώ έχουμε το forest plot, το οποίο μας δείχνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Βλέπουμε στους PD-L1 positive έναντι PD-L1 negative τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, ασθενείς και που ήταν θετικοί ή αρνητικοί και δεν απαντήσανε και απαντήσανε ουσιαστικά. Μας δίνει δηλαδή έναν βιοδείκτη, αλλά όχι τον απόλυτο βιοδείκτη. Εδώ είναι η διάρκεια της ανταπόκρισης και το spider plot, το οποίο μας δείχνει πόσες απαντήσεις ήταν διαρκείς. Βλέπουμε στο δεξιά, νομίζω ότι δεν δείχνει πια, εξάντλησα την μπαταρία του, ότι υπάρχουν ασθενείς που παίρνουν θεραπεία ακόμα σχεδόν και 2 χρόνια. Και η διάρκεια ανταπόκρισης ήταν... Η διάρκεια ανταπόκρισης, επίσης, κάτι εγώ κάνω λάθος, συγγνώμη και διαφύγητα, λοιπόν, είναι επίσης στους θετικούς έναντι τους αρνητικούς περίπου τριπλάσια. Η συνολική επιβίωση δεν έχει συγκριτικό σκέλος, άρα λοιπόν είναι μόνο καταγραφή των συμβαμάτων, που βλέπουμε ότι το 1/4 περίπου των ασθενών έχουν το δεκάμενη επιβίωση, ενώ το μέσο διάστημα πρόοδου της νόσου είναι μόλις 2 μήνες. Γενικά στην ανοσοθεραπεία το μέσο διάστημα πρόοδου νόσου σε όλες σχεδόν τις μελέτες υπολείπεται της χημειοθεραπείας. Εκεί που είναι το αποτέλεσμά της το μεγάλο είναι στη συνολική επιβίωση και στη διάρκεια της ανταπόκρισης. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για πιθανούς βιοδείκτες, αυτά τα οποία ουσιαστικά βρέθηκαν σε αυτή τη μελέτη είναι ότι κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς είχαν μικροδορυφορική αστάθεια, το ξέρουμε ότι αυτοί οι ασθενείς απαντούν, μικρός αριθμός, και μελετήθηκε και μία γονιδιακή υπογραφή 18 γονιδίων, τα οποία έχουν σχέση με την ανοσολογική διέγερση των τάφλεμφο κυττάρων. Ουσιαστικά είναι γονίδια τα οποία μπλέκουν στο μονοπάτι του Tumor Necrosis Factor, το οποίο μας έδωσαν κάποιες πιθανούς βιοδείκτες να ψάξουμε, χωρίς όμως να προχωρήσει αυτό το θέμα περισσότερο.
Θέλοντας να πούμε κάποια τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης που ήταν πολύ σημαντική, γιατί πρώτη φορά μας έβαλε τη δυνατότητα να δώσουμε ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του στομάχου και βάση με το οποίο πήρε έγκριση, ήταν ότι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο προηγούμενες θεραπείες μπορούν να λάβουν pembrolizumab εφόσον έχουν CPS score τουλάχιστον ένα, με ένα ποσοστό ανταπόκρισης, το οποίο κατά μέσο όρο, αν θυμάστε καλά, ήταν 16 με 17 στους PD-L1 θετικούς. Εδώ είναι το συνολικό της μελέτης, στο intention to treat population. Και με αυτά τα στοιχεία πήρε έγκριση για την τρίτη και μετά γραμμή στον καρκίνο του στομάχου. Στη συνέχεια, λοιπόν, πάμε στην επόμενη... στο επόμενο σκέλος που λέμε να το πάμε πιο μπροστά, στη δεύτερη γραμμή. Φάσης 3 μελέτη, η KEYNOTE-061, η οποία τυχεοποίησε τους ασθενείς των αλάβων πάλι το pembrolizumab έναντι της χημειοθεραπείας δεύτερης γραμμής που τυπικά, τουλάχιστον στην Αμερική, είναι η πακλιταξέλη. Σαν πρώτη γραμμή χρησιμοποιούμε κάποιο πλατινοειδές μαζί με φλόδιο ρακύλι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ποια είναι τα primary endpoints. Εδώ είχε το CPS1. Η μελέτη είχε σχεδιαστεί, λοιπόν, για να μας δείξει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τι έδειξε. Τα σκέλη ήταν τυχεοποιημένα επαρκώς. Αυτοί είναι κάποιοι σημαντικοί βιοδείκτες, τους οποίους χρησιμοποιούμε σαν από παλιά, σαν... σαν προγνωστικά στοιχεία για την επιβίωση του καρκίνου του στομάχου, που είναι σε ποιο σημείο το, εάν δηλαδή έχει χειρουργηθεί ή όχι ασθενής, εάν η ανταπόκρισή του, στην, η επιδείνωσή του μάλλον στην πρώτη θεραπεία ήταν πριν κάτω ή πάνω από 6 μήνες, αν έχει περιτοναϊκές μεταστάσεις ή θετική ασκητική συλλογή. Βλέπουμε λοιπόν τη συνολική επιβίωση στους ασθενείς που είχαν CPS score πάνω από 1 με μια μείωση κινδύνου μικρή, ούτε 20%, παρόλα αυτά έδωσε μια στατιστική σημαντικότητα οριακή. Παρόλα αυτά, όταν όμως η συνολική επιβίωση τη θέσαμε στους ασθενείς, αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσω, οι οποίοι... είχαν CPS score πάνω από 1, αλλά τι εννοούμε αυτό. Εννοούμε όταν το ανοσοποιητικό στοιχείο είχε περισσότερη έκφραση από τον όγκο, υπήρχε καλύτερο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη σαν αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά, ότι βελτίωσε την επιβίωση σε κάποια συγκεκριμένα subgroup, και μια μετανάλυση έδειξε ότι όταν ανεβάσουμε τα σκορ και το πάμε το CPS από 10 και πάνω, εκεί ουσιαστικά έχουμε το αποτέλεσμα. Και αυτό θα το δείξουμε το αποτέλεσμα σε μια περαιτέρω μελέτη. Εδώ λοιπόν είναι η ανάλυση των subgroup που βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι μόνοι που είχαν αποτέλεσμα ήταν οι MSI high. Δηλαδή είχαμε παρερμηνία του αποτελέσματος. Είχαμε παράγοντες μέσα στο αποτέλεσμα, οι οποίοι ξέρουμε εξ ορισμού ότι δεν θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη μελέτη, γιατί οι ασθενείς που έχουν μικροδορυφορική αστάθεια, de facto, λαμβάνουν ανοσοθεραπεία. Όταν σχεδιάστηκε όμως η μελέτη, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το PFS, καμία διαφορά. Πάλι στις μελέτες ανοσοθεραπείας βλέπουμε αυτό το crossover, το PFS να είναι καλύτερο στην χημειοθεραπεία. Τώρα, τα αποτελέσματα όσον αφορά την ανταπόκριση. 16-14, παρόμοια. Οι ανταποκρίσεις πιο διαρκείς με την ανοσοθεραπεία, όπως το γνωρίζουμε. Και οι ασθενείς που είχαν τελικά μικροδορυφορική αστάθεια, υπάρχει αυτή η τρομακτική διαφορά. Η διάρκεια ανταπόκρισης, το άλλο χαρακτηριστικό της ανοσοθεραπείας, καμία μα καμία σύγκριση. Όσον αφορά την ασφάλεια, δεν είχαμε κάποια διαφορετικά, πώς να το πω, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Στις γενικές παρενέργειες είναι καλύτερη η ανοσοθεραπεία. Στις ειδικές παρενέργειες, όπως στις ανοσολογικού τύπου,
βλέπουμε εδώ. Η ανοσοθεραπεία βέβαια είχε περισσότερες, με έναν θάνατο. Τα αποτελέσματα λοιπόν της 061, που ήταν μια αποτυχία για μας, είναι ότι δεύτερη γραμμή ανοσοθεραπεία στον καρκίνωμα του στομάχου δεν βελτιώνει την συνολική επιβίωση όταν οι ασθενείς έχουν πάνω από 1% CPS. Σε κάποιους συγκεκριμένους υποπληθυσμούς μπορεί να προσφέρει κάποια καλύτερα αποτελέσματα, όπως φάνηκε από τη μελέτη των υποπληθυσμών. Δεν είχε ούτε καλύτερη διάστημα προόδου της νόσου, ούτε καλύτερη συνολική ανταπόκριση. Είχε λιγότερες παρενέργειες και θα γινόταν προσπάθεια έτσι ώστε να συνδυαστεί με την χημειοθεραπεία, όπως έγινε και σε άλλους καρκίνους, παραδείγματος χάρη στον πνεύμονα. Στο τέλος, για την ανοσοθεραπεία, θα αναφερθώ στη μελέτη 181, η οποία ανακοινώθηκε πριν από 3 μήνες περίπου στο ASCO GI, στο Σαν Φραντζίσκο, η οποία περιλάμβανε ασθενείς με καρκίνωμα του ισοφάγου. Επειδή όμως υπήρχαν και ανώτερος και κατώτερος ισοφάγος, βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχε κατηγοριοποίηση μεταξύ του πλακώδους και του αδενοκαρκινώματος. Και εδώ το PD-L1 αρχικά δεν ήταν προαπαιτούμενο για να μπει κάποιος στη μελέτη. Πάλι αυτή η μελέτη είχε ξεκινήσει πριν βγούνε τα αποτελέσματα της 061. Μόλις βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα, ουσιαστικά η ανάλυση άρχισε να γίνεται στους ασθενείς που είχαν CPS πάνω από 10%, ασθενείς που είχαν πλακώδες και φυσικά στο σύνολο των ασθενών. Εδώ είναι το πώς αξιολογούσαμε την απάντηση και στατιστικά ουσιαστικά ορίστηκε ότι για να υπάρχει, να υπερέχει συνολική επιβίωση στους ασθενείς που είχαν CPS πάνω από 10, θα πρέπει στατιστική σημαντικότητα το P να είναι κάτω από αυτή την τιμή στους ασθενείς που ήταν θετικοί και στο συνολικό πληθυσμό, ενώ ειδικά για το πλακώδες το όριο ορίστηκε πιο κάτω από ότι στον ασθενή οι οποίοι είχαν θετικό PD-L1. Θεωρητικά το πλακώδες, επειδή έχει μεγαλύτερο φορτίο μεταλλάξεων, είναι μια διαφάνεια που δεν την έχω δείξει, θεωρούσαμε ότι είναι πιο αποτελεσματικό στη χορήγηση ανοσοθεραπείας. Εδώ λοιπόν η ταχυοποίηση της θεραπείας. Βλέπουμε ότι ενώ σκέλος χημειοθεραπείας κανείς ασθενής δεν συνεχίζει θεραπεία, εδώ 14 ακόμα συνεχίζανε. Πιθανώς αυτή θα είναι με τη μακροχρόνια επιβίωση. Η ταχυοποίηση ήταν ίδια και φτάνουμε στην ερμηνεία της στην ανακοίνωση της συνολικής επιβίωσης, που βλέπουμε ότι στους 12 και στους 18 μήνες ουσιαστικά οι ασθενείς οι οποίοι επιβιώνουν είναι διπλάσιοι με μια στατιστική σημαντικότητα σημαντική. Παρόλα αυτά όμως, αν θυμάστε, αν το πάμε στον πλακώδη τύπο, βλέπουμε ότι δεν πέρασε το όριο το οποίο είχαμε πει. Παρότι και εδώ υπάρχει στατιστική σημαντικότητα. Στο συνολικό πληθυσμό, τα αποτελέσματα είναι λιγότερο, γιατί στο αδενοκαρκίνωμα της γαστροσωφαγικής συμβολής, δυστυχώς δεν είχε τόσο καλά αποτελέσματα όσο περίμεναν και εδώ φαίνεται και στους υποπληθυσμούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πλακώδες είχε καλύτερη ανταπόκριση από το αδενοκαρκίνωμα, παρότι το αδενοκαρκίνωμα είναι μικρότερη πληθυσμή, λέτε 55 ασθενείς έναντι 167. Το CPS πάνω από 10, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και το PD-L1, πάλι το CPS πάνω από 10, στο συνολικό πληθυσμό και στο πλακώδες, ουσιαστικά εκρεμίως βιοδείκτης. Και έτσι λοιπόν, το πεμπρολίζουμα είναι προς έγκριση για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνωμα του ισοφάγου, το οποίο έχει ένα score, combined positive score, μεγαλύτερο από 10. Εδώ λοιπόν είναι το PFS και η ανταπόκριση. Θα τα περάσω γρήγορα γιατί να μην χαλάω χρόνο. Λοιπόν, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε από την ανοσοθεραπεία, ουσιαστικά ανοσολογικού τύπου παρενέργειες, οποίες δεν είναι σπάνιες. Και εδώ, βάζοντας ένα ουσιαστικά plot, το οποίο μας δείχνει πιο εύκολα ποιες οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας, ποιες της ανοσοθεραπείας,
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας, αυτές που ουσιαστικά δεν έχουμε νοσοθεραπεία, είναι οι γενικές. Αναιμία, ουδετεροπενία, διάρρεια, νευροπάθεια. Σαν ένα συμπέρασμα λοιπόν, οι ασθενείς οι οποίοι είναι στη δεύτερη γραμμή με μεταστατικό καρκίνο μετοσοφάγου και εκφράζουν CPS πάνω από 10, ειδικά του πλακώδους τύπου, θα πρέπει το πεμπρολίζουμα να είναι η standard of care πλέον αγωγή. Τώρα, πηγαίνοντας στο μικρό πληθυσμό των ασθενών οι οποίοι έχουν μικροδορυφορική αστάθεια, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον θα πρέπει να ζητάμε σε όλους τους ασθενείς πριν ξεκινήσουμε, κατά τη γνώμη μου, κάποιο είδους θεραπεία. Εδώ είναι πώς, τι εννοούμε μικροδορυφορική αστάθεια. Έχουμε μία βλάβη σε ένα από τα 4-5 γονίδια του συστήματος, το οποίο διορθώνει την μη σωστή αλληλούχηση των βάσεων. Αυτό λοιπόν οδηγεί στο να δημιουργούνται διάφορα frames τα οποία διαβάζονται στην μεταγραφή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές μεταλλάξεις οι οποίες είναι non-synonymous όπως τους λέμε και να οδηγούν ή σε πρόωρη λήξη την μεταγραφή, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται κάποιο γονίδιο ή αντιθέτως να έχουμε είσοδο ενός νουκλεοτιδίου, οπότε να δημιουργείται από εκεί και πέρα μια τελείως διαφορετική πρωτεΐνη. Αυτό λοιπόν το ονομάζουμε ως νεοαντιγόνο που μπορεί να αναγνωριστεί από το νοσοποιητικό σύστημα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νοσολογική απάντηση. Βλέποντας πόσο συχνό είναι αυτό στο γαστρικό αδενοκαρκίνωμα, βλέπουμε ότι στο γαστρικό αδενοκαρκίνωμα ουσιαστικά είναι η τρίτη νόσος η οποία έχει αυξημένα ποσοστά μικροδορυφορικής αστάθειας, σε αντίθεση με τον ισοφαγογαστρικό καρκίνο, τον ισοφαγικό αλλά και ισοφαγογαστρικό. Αν θέλετε, θυμηθείτε το πρώτο σκέλος με τη μοριακή ταξινόμηση, το που εδράζεται κάθε διαφορετική υποκατηγορία με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Και εδώ είναι η μελέτη, η κλασική πλέον του Dunk Lay, η οποία ανακοινώθηκε το 2015, αυτή είναι η επικαιροποίηση του 2017, στο οποίο χορήγησε ανοσοθεραπεία με πεμπρολίζουμα ανεξαρτήτως πρωτοπαθούς εστίας, μόνο και μόνο με την ύπαρξη της μικροδορυφορικής αστάθειας. Τα αποτελέσματα τα οποία βγάλανε είναι μεν σημαντικά, αλλά όχι τόσο σημαντικά όσο θα μπορούσαν, διότι αρχικά η αξιολόγηση της ανταπόκρισης δεν ήταν με βάση αυτά τα οποία ονομάζουμε τώρα ανοσολογικά κριτήρια μελέτης της ανταπόκρισης, αλλά με βάση τα κλασικά της χημειοθεραπείας, όπου η εμφάνιση μιας καινούργιας εστίας, η αύξηση του μεγέθους πάνω από 20% το θεωρούσαμε ως πρόοδο νόσου. Τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και βλέπουμε τα ποσοστά ανταπόκρισης, που και στους καρκίνους του παχαίου εντέρου, που είναι οι πιο συχνοί, και στους μη καρκίνους του παχαίου εντέρου, βλέπουμε περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 45% αποτελεσματικότητα. Τέλος, θα πάω πολύ γρήγορα στον HER2. Είναι γνωστά και παλιά πράγματα. Ο HER2 είναι ένας υποδοχέας του συστήματος HER, που έχει 4 υποδοχής, HER1 έως HER4. Διμερίζεται έτσι ώστε όταν δεχθεί το σήμα του, το ligand, έτσι ώστε να μεταδώσει το ερέθισμά του κάτω στον πυρήνα, δημιουργώντας διάφορα μηνύματα τα οποία προάγουν τον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, την κινητικότητα και την μετάσταση. Υπάρχουν ομοδιμεροί και διμεροί. Εδώ βλέπουμε κάθε υποδοχέας τι κάνει. Λοιπόν, η έκφραση του HER2 μελετάται, αυτό είναι για το στομάχι συγκεκριμένα, κύριε Ραπαντώνη το ξέρει καλύτερα από μένα, με βάση αυτόν εδώ τον πίνακα. Αυτά είναι τα κριτήρια της ACP. Λοιπόν, το αφήνω και αυτό. Ειδικά για την Αμερική, στην Ευρώπη, για να μελετήσουμε εάν ένας ασθενής όταν έχει πολλά DNA copies για να κάνουμε FIS, πρέπει να έχει έκφραση ανοστοχημική 2 σταυρούς, στην Αμερική αυτό δεν είναι απαιτούμενο, μπορείς να το κάνεις de novo. Δηλαδή, ακόμα και ασθενής που έχει 1 ή 0, μπορεί να του κάνεις μελέτη με FIS για να δεις πόσα DNA copies έχεις, πόσα gene copies έχεις. Και υπάρχουν λοιπόν ασθενείς οι οποίοι έχουν αυξημένα gene copies, αλλά χωρίς να έχουν υπερέκφραση στην επιφάνειά τους. Αυτό είναι μια διαφορά Ευρώπης-Αμερικής. Λοιπόν, τα φάρμακα τα οποία ουσιαστικά έχουμε και χρησιμοποιούμε
είναι το τραστούζουμαπ, το περτούζουμαπ και το TDM1. Λοιπόν, θα τα περάσω ξεχωριστά, γιατί για το στομάχι δεν έχουν ιδιαίτερα αποτελέσματα. Αυτοί είναι αντισώματα τα οποία πιάνουν τον εξοκυτάριο, τον εξοκυτάριο τομέα του υποδοχέα, ενώ αντίστοιχα έχουμε το λαπάτινιπ, το οποίο πιάνει τον ενδοκυτάριο τομέα, και τον εράτινιπ, που δεν το χρησιμοποιούμε στο στομάχι. Λοιπόν, και εδώ είναι η μελέτη του 2010, η TOCA Trial, η οποία στην πρώτη γραμμή μελέτησε τη χορήγηση τραστούζουμαπ σε ασθενείς που είχαν υπερέκφραση του HER2 σε σχέση με την χορήγηση πλασίμπο μαζί με χημειοθεραπεία σισπλατίνη και φλουοροϊουρακίλη. Τα αποτελέσματα είναι παλιά, είναι σε όλους γνωστά. Δείχνει ότι υπάρχει μια βελτίωση στην συνολική επιβίωση, η οποία είναι περίπου κατά το 1 τρίτο, είναι στατιστικά σημαντική. Με αποτέλεσμα, το τραστούζουμα από το Herceptin παραμένει το gold standard για την πρώτη γραμμή θεραπείας στους ασθενείς με γαστρικό και γαστροσοφαγικό καρκίνο που έχουν υπερέκφραση του HER2. Προτιμούμε οποιαδήποτε χημειοθεραπεία μπορούμε να δοκιμάσουμε μαζί της, εκτός από αυτές που έχουν ανθρακυκλίνη λόγω συνεργιστικής τοξικότητας. Και επίσης, πολλά φάρμακα τα οποία πλέον χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο του μαστού, όπως το περτούζουμα, όπως το TDM1, όπως το λαπάντινιπ, όλα έχουν αποτύχει να δείξουν αποτελεσματικότητα στο γαστρικό καρκίνο, όπως αποτυχία έχει δείξει στο να συνεχίσουμε να αναστέλουμε τον HER2 υποδοχεία μετά την πρόοδο νόσου, πάλι σε αντίθεση με το μαστό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο βιολογικός τους ρόλος είναι τελείως διαφορετικό. Και στις μελέτες της ανοσοθεραπείας, οι ασθενείς οι οποίοι είχαν HER2 υπερέκφραση έπρεπε να έχουν λάβει στην πρώτη γραμμή Herceptin, αλλά δεν απαιτούνταν να συνεχίσουν, σε αντίθεση πάλι με του μαστού. Σας ευχαριστώ. Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία.